Τα απορρίμματα πνίγουν την πόλη του Ρεθύμνου. Κάδοι έχουν υπερχειλήσει, σκουπίδια κάθε είδους βρίσκονται διάσπαρτα στους δρόμους της πόλης, εγκυμονώντας κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ενώ τα χειρότερα έρχονται καθώς οι εργαζόμενοι του Δήμου έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Καθόλου ωραία, αλλά τι να κάνουμε. Είναι οπωσδήποτε ένα θέμα πολύ δυσάρεστο, ανθυγιεινό. Τι να κάνουμε. Παράδεκτη λίγο η κατάσταση, αλλά για να το κάνουν έχουν και εκείνοι τα δίκια τους. Τι να πω. Και αυτοί που θα απολυθούν έχουν δίκιο και εμείς έχουμε δίκιο. Γιατί η καθαριότητα είναι μισή αρχοντία. Ατμόσφαιρα αποπνικτική, δυσοδεία και εικόνες τριτοκοσμικές έφερε το χειρόφρενο στα απορριμματοφόρα του Δήμου Ρεθύμνου. Αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται μόνο από τους χώρους γύρω από τα σχολεία και το νοσοκομείο. Να φροντίσει ο Δήμος να πετάξει σκουπίδια, ένα ειδικό υγρό, να μην μυρίσει κτλ. Να κάνει κάτι και ο Δήμος, δεν είναι μόνο να τους κρατήσει. Έχει δίκιο, αλλά τι να πω. Όχι βέβαια, δεν είναι ωραίο, σίγουρα δεν είναι ωραίο. Τι να κάνουμε. Και μυρίζουν κιόλας, δεν είναι μικρόβια. Πάντα εργαζόμενος έχει δίκιο, αλλά δεν φταίνε και οι άλλοι. Κινδυνεύουμε, αλλά τι να κάνουν κι αυτοί. Προσπαθούν για κάτι καλύτερο. Εν τω μεταξύ, υποκατάληψη βρίσκεται το κτίριο της Αντιπεριφέρειας και το Δημαρχείο, ενώ κλειστές θα παραμείνουν όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις και τη Δευτέρα, οπότε και θα πραγματοποιηθεί νέα Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων. Νομίζω ότι και η κοινωνία σιγά σιγά κατανοεί ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στους Δήμους. Αυτό που παίζεται είναι η αύξηση των δημοτικών τελών που θα έρθει μεθαύριο, η ανεργία που μεγαλώνει και γιγαντώνεται για όλους, η δυνατότητα στη ζωή ουσιαστικά, στην περίθαλψη, στην υγεία και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία θα τα δούμε να γιγαντώνονται με το 2013 και με το 2014. Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι θέλουμε ο αγώνας αυτός να αγγίξει τον κάθε άνθρωπο. Είναι τελικά το δικαίωμά μας στην εργασία. Διαπραγματευόμαστε την αξιοπρέπειά μας. Παράλληλα, Εργατικό Κέντρο και ΑΔΔΗ Ρεθύμνου καλούν σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας με αφετηρία την πλατεία των 4 μαρτύρων ως ένδειξη στήριξης και συμπαράστασης στους εργαζόμενους που τίθενται σε διαθεσιμότητα.